Αυτή είναι σίγουρα μια πρωτοβουλία που όλοι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα επεισόδιο της σειράς How to Trials. Όλες θα δείξουν σε αυτή τη σειρά είναι θεμελιώδεις και στοιχειώδεις θα έλεγα τεχνικές εάν θέλεις να ξεφύγεις λίγο την παραδοσιακή χρήση του ποδηλάτου στις δύο ρόδες και έχουν εφαρμογή σε όλα τα είδη ποδηλάτου. Ό,τι ποδηλάτο και να έχεις μπορείς να τις περάσεις στην πράξη. Ωστόσο, σίγουρα θα σου φανεί πολύ πιο εύκολο εάν χρησιμοποιείς ένα τέτοιο είδους ποδήλατο, διότι τα συγκεκριμένα ποδήλατα είναι σχεδιασμένα για αυτόν τον σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, στο προηγούμενο βίντεο έδειξα μερικούς από τους βασικότερους τρόπους που μπορείς να ανέβεις σε ένα εμπόδιο, με κυρίαρχο φυσικά τον πάνελ. Και τώρα που είσαι πάνω στο εμπόδιο, πρέπει με κάποιο τρόπο να κατέβεις. Όχι, αυτόν τον τρόπο δεν τον προτιμούμε εδώ. Ναι, μεν δουλεύει, αλλά αυτή η σειρά λέγεται πώς να κάνεις trial και όχι πώς να πάρεις το ποδήλατο στα χέρια και να κατέβεις από το εμπόδιο. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε, όπως πολύ καλά καταλάβατε, για το drop off. Πώς δηλαδή μπορείς, ενώ είσαι πάνω στο ποδήλατο, να πηδήξεις από ένα εμπόδιο και να προσγειωθείς με ασφάλεια πίσω στο έδαφος. Για το drop off θα δανειστούμε αρκετές τεχνικές από όλα τα προηγούμενα tutorials. Οπότε θα σας φανούν όλα πολύ πιο εύκολα αν έχετε ήδη δει, κατανοήσει και εφαρμόσει με επιτυχία στην πράξη εκείνες τις τεχνικές. Έχοντας πει αυτά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κατέβουμε από ένα εμπόδιο. Πάντα όμως πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πως για την ιδανική και σίγουρα πιο ομαλή προσγείωση, η πρώτη επαφή του ποδηλάτου με το έδαφος θα πρέπει να είναι μέσω της πίσω ρόδας. Ή τουλάχιστον να ακουμπήσουν και οι δύο ρόδες ταυτόχρονα. Ποτέ, επαναλαμβάνω, ποτέ πρώτα η μπροστινή. Γιατί πολύ απλά οι στατιστικές έχουν δείξει πως εάν προσγειωθεί πρώτα η μπροστινή σου ρόδα, μπορεί να επέλθει τραυματισμός. Εννοείται πως αυτό για την μπροστινή ρόδα αναφέρεται σε μεγαλύτερα ύψη και όχι τόσο σε απλά πεζούλια πεζοδρόμια. Τώρα, σε πιο ψηλά εμπόδια που όντως μπορεί να προκύψει ατύχημα αν σκάσει πρώτα η μπροστινή ρόδα στο έδαφος, χρησιμοποιούμε με λίγη φορά ακριβώς την ίδια τεχνική με το manual για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία κατεβάσματος από το εμπόδιο. Και στη συνέχεια του manual, όταν φτάσουμε στην άκρη του εμποδίου και το αφήσουμε, εφαρμόζουμε την τεχνική με το τέντομα των ποδιών για να προετοιμαστούμε για την προσγείωση. Θα πρότεινα να το δοκιμάσετε αυτό πρώτα σε πολύ χαμηλά ύψη για να εξοικειωθείτε με την όλη τεχνική και αφού αισθανθείτε έτοιμοι και σίγουροι, τότε μπορείτε να το περάσετε και σε πιο ψηλά ύψη. Το αμέσως επόμενο στάδιο δεν είναι με manual, αλλά με μια απλή πεταλιά σε συνδυασμό πάντα με το σώμα μας, να σηκώσουμε την μπροστινή ρόδα όπως στα back hops, λίγο πριν την άκρη του εμποδίου και στη συνέχεια εφαρμόζουμε ξανά την ίδια τεχνική προσγείωση με πριν για να προσγειωθούμε με ασφάλεια στο έδαφος. Και τέλος, έχουμε την πιο σωστή και πιο συχνή τεχνική, θα έλεγα, που με αυτήν μπορείς είτε να προσγειώσεις απλά το ποδήλατο, είτε ακόμα και να συνεχίσεις προς ένα επόμενο εμπόδιο με την τεχνική των gaps που θα δείξουμε σε ένα επόμενο tutorial. Για τώρα όμως, η τρίτη τεχνική αποτελείται από back hops. Δηλαδή, ενώ πλησιάζεις την άκρη του εμποδίου, σηκώνεις το ποδήλατο στην πίσω ρότα με τις τεχνικές που δείξαμε στο αντίστοιχο βίντεο των back hops και στη συνέχεια πλησιάζεις με hops τελείως στην άκρη του εμποδίου, μέχρι να νιώσεις έτοιμος για την προσγείωση. Τη στιγμή που βρίσκεσαι στην τελείως άκρη του εμποδίου και πριν φύγεις από αυτό, προσπάθησε πρώτα να χαμηλώσεις το ύψος της μπροστινής σου ρόδας, έτσι ώστε να μειώσει κατά κάποιο τρόπο το ύψος του drop και να γίνει λίγο πιο μαλακή η προσγείωση. Και φυσικά, για ακόμη μια φορά, αφού αφήσεις πίσω το ύψος, προετοιμάζεσαι για την προσγείωσή σου, τεντώνοντας τα πόδια σου, έτσι ώστε να έρθεις σε επαφή με το έδαφος πρώτα η πίσω σου ρόδα. Και αφού έχεις εξοικειωθεί με όλα αυτά, σιγά σιγά μπορείς σταδιακά να αυξάνεις και το ύψος του drop. Και αυτοί ήταν οι τρεις πιο απλοί και βασικοί τρόποι για να κατέβεις με ασφάλεια ένα εμπόδιο με το ποδήλατό σου. Και εάν σας φαίνονται δύσκολοι και σύνθετοι, να θυμάστε πάντα πως όλα αυτά χρειάζονται ώρες αφοσίωσης και προπόνησης μέχρι να φτάσετε σε ένα οικονομητικό αποτέλεσμα, κυρίως εάν είστε σε αρχάριο επίπεδο. Το προσωπικό μου ρεκόρ σε drop είναι περίπου 3,5 μέτρα σε χαλίκι και 3 μέτρα σε πιο σκληρή επιφάνεια ή τέλος πάντων ότι η επιφάνεια ήταν αυτή στο έλεγχο ταλέντο. Και με βάση το γεγονός ότι τότε δεν χρησιμοποίησα καμία σωστή τεχνική προσγείωση, ούτε καν απογείωση από το εμπόδιο, και παρόλα αυτά κατάφερα να το προσγειώσω ομαλά, θεωρώ ότι τώρα, έχοντας πιο πολύ εμπειρία, θα μπορούσα να επιχειρήσω και 4 μέτρα.
ίσως κάποια στιγμή γίνει πραγματικότητα. Και για ακόμη μια φορά ελπίζω όλο το σημερινό βίντεο να σας βοηθήσουν με κάποιο τρόπο και να περάσετε με επιτυχία αυτές τις τεχνικές στην πράξη. Αφήστε μου κάτω σχολεία αν θέλετε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή προπόνηση.